Πρόεδρε, ακούγομαι. Συγγνώμη, ακούγομαι. Ναι, ναι. Κύριε Πατσιαούρα, ακούγεστε και εσείς και ο κύριος Ζεκάκος. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σοφρόνη, γιατί δεν τον είχε ζητήσει εξ αρχής, οπότε δεν έχει τοποθετηθεί. Γι' αυτό μου έπεσε. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να δευτερολογήσετε όσο το επιθυμείτε. Να ξεκινήσω, κυρία Πρόεδρε, με το να σας πω ότι το Δημαρχείο έχει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ δάνειο για να μπορέσει να κατασκευαστεί. Δεν το χτίσει η ΑΚΔΕΚ, μάλλον τότε του Δήμου Καλλιδίων. Έχει εξοπλιστεί, νομίζω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώς, συγγνώμη. Νομίζω ότι έχει εξοπλιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε κάποια χρόνια ακόμα που θα το πληρώνουμε. Έχω και τον πίνακα το δάνειο, μπορείτε να το δείτε αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενό μου. Το θέμα είναι το εξής. Να ξεκινήσω λέγοντας ένα πράγμα. Λέγοντας ότι όσο προεκλογικά, όσο και τον πρώτο καιρό μετά τις εκλογές και μάλιστα σε ένα δημοτικό συμβούλιο όπου ένα απουσίωμα ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα, ακουγόταν ότι η εταιρεία και οι πρόεδροι της εταιρείας και οι δύο που πέρασαν επί της διοίκησης μου διοίκησης και ο κύριος Χαρίτος και ο κύριος Αδάμης είναι για τον εισαγγελέα. Έτσι ακουγόταν και κατά την προεκλογική περίοδο και κατά τη μετεκλογική περίοδο. Και μάλιστα ακόμα και σε δημόσιες ομιλίες κατά την προεκλογική περίοδο του Δημάρχου που έλεγε στην πλατεία της Αναβίσου διάφορα για τον πρώην πρόεδρο της ΑΜ και στον κύριο Χαρίτο. Να πω ότι 1,5 χρόνο μετά από τη μέρα που ανέλαβε η νέα διοίκηση, εγώ εισαγγελέα δεν είδα. Και θα χαιρόμουν να τον δω για να μπουν πράγματα στη θέση τους. Λεγόταν ότι η εταιρεία φαλήρισε. Τέλος. Είναι τελειωμένη. Παραβάλλω μια εταιρεία η οποία είναι διαλυμένη, δεν πρόκειται να ορθοποδήσει, τελείωσε, καταστράφηκε. Ακούω το φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον Ζεκάκο τώρα, 7 μήνες μετά την ανάληψη των εκαθαριστών, διότι μπορεί να είστε 17 μήνες διοίκηση, αλλά 10 μήνες στην εταιρεία δεν αντιλαμβανόταν απόφαση ούτε να μπει ΔΣ, ούτε να μπει προς εκαθάριση, που τελικώς ελήφθη μετά. 7 μήνες μετά, λέει, η εταιρεία πάει σφαίρα. Δεν βλέπω δηλαδή την εταιρεία που φαλήρισε τέλος. Ήμουνα πολύ συγκρατημένος, κύριε Σοφρόνη. Υπήρξα συγκρατημένος. Συγχίζω, Βαγγέλη, λέξη σου κράτησα. Κύριε Ζεκάκο, να ολοκληρώσει ο κύριο Σοφρόνη και αν θέλετε, δευτερολογείτε. Τρίτη παρατήρηση. Από την πρώτη μέρα, προεκλογικές εξαγγελίες αυτές, εμείς θα κάνουμε διαγωνισμό γιατί η προηγούμενη διοίκηση δεν έκανε. Ποια προηγούμενη διοίκηση δεν έκανε διαγωνισμούς? Δεν έκανε εκεί που δεν μπορούσε. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν θα γίνουν και ποτέ, διότι αν γίνουν. Κύριε Σοφρόνη, δεν ακούγεται. Με ακούτε τώρα, Πρόεδρε? Αν θέλετε, ξαναπείτε το. Τρίτο, λέω, ζητούμενο, από την πρώτη μέρα λέγατε προεκλογικά θα κάνουμε διαγωνισμούς εκεί που δεν έκανε η προηγούμενη διοίκηση. Υπάρχουν καντίνες, τις οποίες δεν τις αναφέρω ονομαστικά, στις οποίες αν γίνει προσπάθεια να γίνει διαγωνισμός, απλά θα κλείσουν και θα βγούμε απ' έξω και δεν θα έχουμε τη θέση στην παραλία. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι και δεν τις αναφέρω για αυτό το λόγο. Διότι αν τις αναφέρω, ζημιά θα κάνω στην εταιρεία και στο Δήμο, παρακαλώ. Τι είδαμε στην πρώτη, λοιπόν, περίοδο διαχείρισης αυτής της εταιρείας? Κανένα διαγωνισμό. Και αυτά ακούγονται έξω, δεν τα λέω εγώ. Τα ακούω και τα λέω. Τι παραπάνω έχουν οι εκαθαριστές από το να έχει τοποθετηθεί ένα ΔΣ από την αρχή, κάτι το οποίο έλεγα? Αυτό που έχουν παραπάνω είναι ότι δεν έχουν καμία ευθύνη για τα δεδομένα της εταιρείας, πέρα από τις πράξεις οποίες κάνουν. Και πάμε να ξεκαθαρίσουμε. Τι είναι οι καθαριστές? Οι καθαριστές είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εκείνες τις υποχρεωτικές πράξεις για την εταιρεία, δηλαδή το να εισπράττουν τα χρήματα τα οποία απαιτούνταν και να πληρώνουν τις απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν. Και αυτό κάνουν οι καθαριστές και το κάνουν και πάρα πολύ καλά και μπράβο τους. Σε αυτό δεν έχει κανείς καμία αντίρρηση. Αλλά εδώ για τι πράγμα συζητάμε? Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία είχε βεβαιωμένες οφειλές τρίτων προς την εταιρεία, 230.000, βλέπω τον πίνακα εδώ. Που μας έχει στείλει ο κύριος Ζεκάκος το 2019 και χρώσταγε 130.000 προμηθευτές, άλλες 103.000 ευρώ εφορία, που την εφορία μην την ξανανοίξουμε όλη αυτή την ιστορία, διότι αν την ανοίξουμε θα καταλήξουμε πάλι στην ίδια συζήτηση που την κάναμε και νωρίτερα. Συν τα πρόστιμα του λιμεναρχείου για τους ναυαγωσώσεις και τα λοιπά, όπου εδώ δεν θέλω να κάνω το μάντι των κακών, αλλά να ξέρετε ότι και για τη χρονιά που πέρασε τώρα, για το 2020, για το καλοκαίρι, πάλι το ίδιο θα γίνει, διότι ο νόμος περί ναυαγωσωστών μιλάει για σκάφη, για βάρκες, για πράγματα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να τα κάνουν οι Δήμοι και γι' αυτό αντιδρούσαμε
και στην ΚΕΔΕ τότε. Και δυστυχώς χαρατσώνουν από την πλευρά του Λιμεναρχείου τους Δήμους με μεγάλα πρόστιμα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχει δυσανάλογη αύξηση τα δύο τελευταία χρόνια, το 2017 και το 2018. Έχουμε λοιπόν μια εταιρεία η οποία ήταν εις πράξη 230.000. Βάλτε και τα μισθώματα με τη μείωση της νέας χρονιάς, περίπου τις 150.000, αν δεν κάνω λάθος, όπως το υπολογίζω πάνω κάτω, γιατί δεν έχουμε τα ακριβή νούμερα για το 2020 για τα μισθώματα. Δεν τα έχουμε μπροστά μας, εννοώ στα στοιχεία τα οποία έχουμε. Εισπράττει τα χρήματα αυτά, αποπληρώνει μέρος των οφειλών, έχει αυτή τη στιγμή και τα μιακά διαθέσιμα. Παραμένει οφειλή στη ΔΟΗ. Το χρέος του Δήμου δεν το ανοίγω, γιατί θα ξαναγυρίσουμε στην προηγούμενη κουβέντα. Οπότε αυτή τη στιγμή το να πούμε ότι ναι, έχουν γίνει καλώς αυτά που πρέπει να κάνουν οι καθαριστές, ναι, τα έχουν κάνει καλώς. Δεν είπε κανείς ότι τα έχουν κάνει κακώς. Αλλά αυτά δεν συνάδουν με όλα αυτά τα οποία και έχουν υποθεί και κάποιοι συνεχίζουν να τα λένε ακόμα, όχι ενδεχομένως τόσο εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά έξω στον κόσμο. Και έρχομαι να πω ότι η εταιρεία, ό,τι εισέπραξε, το έχει βάλει στο ταμείο της, βεβαίως, διότι έχει καθαριστές, δεν έχει δέλτα σίγμα, οπότε δεν κάνει πράξεις. Και τι εννοώ δεν κάνει πράξεις? Στο προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει κάνει 4,7 χιλιόμετρα το περπάτημα γύρω από τις Αλικές. Η εταιρεία το έκανε αυτό, η Άγκες το πλήρωσε. 1 χιλιόμετρο το πεζοδρόμιο μπροστά την παραλία των Αλικών την Αναβίση. Και τα χρωστούσε και στο χρόνο αυτά. Θα φτάσω και, Βαγγελή. Θα φτάσω και, Βαγγελή. 1 χιλιόμετρο μπροστά από την παραλία των Αλικών. Την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Παλαιάς Φώκιας, ανακαίνιση. Το θεατράκι της Παλαιάς Φώκιας, ανακαίνιση. Τα αποδυτήρια από κάτω με δημιουργία αποδυτηρίων, δημιουργία τουαλέτες. Άνοιγε όλα αυτά, έτσι. Η εταιρεία τα έχει κάνει, τα έχει πληρώσει. Τα αποδυτήρια και τις τουαλέτες από την πλευρά του Πιθέα πάνω στην πλατεία της Παλαιάς Φώκιας. Παιδικές χαρές που έχει συντηρήσει. Την παιδική χαρά κάτω, στην παραλία των Αλικών. Τα ξέρεις, Βαγγέλη, γιατί τα πλήρωνες τώρα, όπως το λες. Τους προμηθευτές εννοώ. Κάθε χρόνο. Ναι, αλλά πλήρωνα έργα του 2016 και του 2017. Κάθε χρόνο έπαιρνε εργάτες καθαριότητας που τις παραλίες τις αναλάμβανε οι άνθρωποι. Δεν τις καθάριζε ο Δήμος. Ο Βασίλης ο Μπούτσης, που ήταν αντιδήμαρχος καθαριότητας, θα τα ξέρει, τα έζησε. Και έτσι διευκολυνόταν η υπηρεσία να μπορέσει να μαζέψει τον υπόλοιπο Δήμο. Αν όλες αυτές τις δαπάνες, λοιπόν, τα έργα κτλ. Δεν τα κάνεις, εννοείται ότι ό,τι χρήματα έχεις να εισπράξεις, που είχε να εισπράξει, θα τα βάλεις στο ταμείο σου και θα τα έχεις καθαρά χρήματα. Και αυτή είναι και η δουλειά των εκαθαριστών. Εγώ διαφωνώ βέβαια με την εκαθάριση και θα συμφωνούσα με ένα ΔΣ που θα έκανε αυτή τη στιγμή μια κράτη για να μπορέσει να μαζέψει τις οφειλές οι οποίες υπάρχουν, αλλά οι οφειλές οι οποίες υπήρχαν. Και αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω και τα λέω αυτά. Είναι έργα τα οποία γίνανε και υπάρχουν στο Δήμο και τα απολαμβάνουν οι δημότες. Δεν τα πήρανε οι πρόεδροι ή τα διοικητικά συμβούλια τα προηγούμενα και τα κάνανε καραμέλες. Διότι έξω στον κόσμο, έτσι όπως λέγονται κάποια πράγματα, αυτό περνάει. Οι πρόεδροι της ΑΜΚΕΣ, οι δύο πρόεδροι και τα διοικητικά του συμβούλια, δεν πήραν αυτά τα χρήματα να τα κάνουν καραμέλες. Τα κάνανε έργα στο Δήμο. Τα χρωστάγανε. Ναι. Αντίστοιχα, μας χρωστάγανε χρήματα. Ναι. Να τα εδώ, αυτά είναι στις λίστες που μας έχετε στείλει. Για να κλείσει όμως αυτό το θέμα, εγώ έμεινα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο απουσίαζα, έγινε μια πρόταση να μπει ανεξάρτητος ελεγκτής και να ελεγχθεί η οικονομική πορεία της εταιρείας από σύστασή της από την 1η-1η δηλαδή του 2011 που έγινε ο Καλλικράτης. Εγώ θέλω να μπει ανεξάρτητος ελεγκτής και να ελέγξει την εταιρεία. Όχι για άλλο λόγο, για να μην αμαυρώνονται προσωπικότητες και ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά, διότι οι διοικήσεις της εταιρείας ήταν δημοτικοί σύμβουλοι. Δεν ήταν διοικήσεις τις οποίες ο Δήμαρχος επέλεγε και έλεγε φέρε εδώ τον ξάδερφό μου, τον φίλο μου, το γείτονα, τον απλό δημότη, το βγάζω με κλήρωση και μπαίνει η διοίκηση. Οι διοικήσεις ήταν δημοτικοί σύμβουλοι. Οι οποίοι τι έκαναν, έμπαιναν μπροστά, όπως μπαίνουν και οι δήμαρχοι, όπως μπαίνουν και οι πρόεδροι των τοπικών, όπως μπαίνει και η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να κάνουν τι, να φέρουν εις πέρας ένα υπηρεσιακό έργο, το οποίο αναλαμβάνουν λόγω της ιδιότητας του Δημοτικού Συμβούλου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που έχει αμαυρωθεί ουσιαστικά η εικόνα τους, να είστε σίγουροι ότι θα χαίρονταν να έρθουν ανεξάρτητοι ελεγκτές, να μπουν μέσα και να κάνουν ανέλεγχο για να φέρουν ένα πόρισμα. Και να το δούμε εδώ όλοι παρέα. Και νόμιζα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο που έλειπα, έτσι με ενημέρωσαν τουλάχιστον οι δημοτικοί μου σύμβουλοι, αυτό αποφασίσατε. Αυτό δεν το έχω δει. Μπήκανε καθαριστές. Εγώ σας λέω ότι ο Βαγγέλης ο Ζεκάκος είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Όμως, υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα? Ο Βαγγέλης ο Ζεκάκος επίσης, ο αγαπητός συνάδελφος,
Είναι 5 χρόνια από τα 10 χρόνια ζωής της εταιρείας πρόεδρος. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος άριστα να τα λέει, απόλυτα σωστά να τα λέει, με απόλυτη ειλικρίνεια να τα λέει. Υπάρχει αμφισβήτηση από τον κόσμο και δεν μιλάω για μένα προσωπικά. Να έρθει ανεξάρτητο όργανο να μπει, να ελέγξει, να φέρει εδώ μια έκθεση και να κάτσουμε να τη δούμε όλοι μαζί. Όχι όμως να πετάγονται έτσι πυροτεχνήματα. Πραγματικά είναι κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει στα διοικητικά συμβούλια της εταιρείας, έχουν προσφέρει και έχουν παράξει και έργο. Και ο Βαγγέλης έχει παράξει έργο 5 χρόνια που ήταν πρόεδρος. Πόσα πράγματα γίνονταν. Αυτή είναι η δουλειά της εταιρείας, αυτός είναι ο ρόλος της εταιρείας, ότι μπορεί με απόλυτη ευελιξία να βοηθήσει στην καθημερινότητα του Δήμου και να κάνει πάρα πολλά πράγματα που αδυνατεί ο Δήμος λόγω γραφειοκρατίας και διαδικασιών που έχει και μέχρι να τα κάνουμε θα έχει τελειώσει η ανάγκη και δεν θα υφίσταται. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο να συνεχίσει να υπάρχει. Και βεβαίως πολύ καλά κάνει και εισπράττει αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα μισθώματα και κλείνει αυτές τις υποχρεώσεις οι οποίες υπήρχαν και θα βρεθεί σε καθαρή θέση. Ήμουν σίγουρος από την πρώτη στιγμή και το έλεγα. Δεν χρειάζεται να μπει ούτε σε καθάριση ούτε να πάει σε λύση. Να μπει διοικητικό συμβούλιο, έστω και καθαριστές που μπήκαν τώρα, σε 2 χρονιές. Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της δεύτερης σεζόν, της επόμενης σεζόν, η εταιρεία θα έχει έρθει σε καθαρή θέση. Διότι είχε χρήματα να εισπράξει. Δεν κάνανε κάτι μαγικό αυτοί οι άνθρωποι. Δεν κάνανε κανένα μαγικό καπέλο. Τι κάνανε, δουλέψαν το κιόσκι και βγάλανε ένα κέρδος 18 χιλιάρικα. Δεν σώζει όμως την παρτίδα αυτό. Βάλανε σε μια σειρά και εισπράττουν με ρυθμίσεις, με δόσεις, με όλα αυτά. Τα βλέπουμε εδώ στη λίστα. Μην τα αναφέρω αναλυτικά. Τα χρήματα αυτά που όφυλαν τρίτη προς την εταιρεία και τα νέα μισθώματα αυτής της χρονιάς. Και πολύ καλά κάνανε. Και να πω ότι πραγματικά εγώ περίμενα να ακούσω αυτή την ενημέρωση σήμερα και καλά έγινε. Θα προτιμούσα να την ακούσω αφού έχουμε και τον ισολογισμό για να έχουμε και την καθαρή θέση έτσι. Να την έχουμε δει και όλοι μας. Δεν αμφισβητώ τα λεγόμενα του Βαγγέλη Ζεκάκου, αλλά να έχουμε δει και τον ισολογισμό αυτό. Λέω δεν τον έχουμε στα χέρια μας. Είπες, Βαγγέλη, μια θέση. Δεν την αμφισβητώ. Απλά λέω δεν το έχουμε δει. Κατάλαβες τι λέω. Τον Απρίλιο θα είναι ο ισολογισμός. Θα προτιμούσα λοιπόν να έχουμε μια ενημέρωση όταν έχουμε και τον ισολογισμό, να δούμε και την καθαρή θέση. Παρά τα αυτά, καλή είναι αυτή η ενημέρωση, αλλά την αλήθεια την είπε ο φίλος μου Γιάννης Κυριακόπουλος. Είπε ο Δήμαρχος αντιμετωπίζει όλα τα θέματα πολιτικά. Ήταν πολύ σωστό. Ήταν πολύ σωστή, εύστοχη παρατήρηση. Μετά την κατακραυγή των τελευταίων ημερών για την πολιτική προστασία, που δυστυχώς με άστοχες κινήσεις πλέει τα ολίσθια, μετά την κατακραυγή για ακόμα μία φορά, που το μισό ψηφοδέλτιο της παράταξής σας έχει προσληφθεί με τετράμινες, συν τετράμινες, συν 8 μήνες, τώρα 16 μήνες, ενώ μένουν οι συμπολίτες μας έξω άνεργοι. Φέρνουμε τώρα εδώ ένα ζήτημα για να κάνουμε παππού να τσακωθούμε μεταξύ μας. Δεν έχω διάθεση να τσακωθώ μεταξύ σας. Μαζί σας, συγγνώμη. Δεν έχω διάθεση να τσακωθώ μαζί σας. Και έρχομαι και λέω, γιατί να μην γίνει ένας έλεγχος από ανεξάρτητο ελεγκτή στην εταιρεία, να φέρει το πόρισμα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να το δούμε. Εγώ δεν φοβάμαι. Ποιος φοβάται και δεν έρχεται. Να ελέγξει 2011, 2019, όχι 20, οι καθαριστές έχει τώρα. Τις απαραίτητες πράξεις κάνουν οι άνθρωποι. Πολύ σωστά τις κάνουν. Να ελέγξει την εταιρεία. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να πω μια κουβέντα. Μπορώ να πω και εγώ κάτι, λίγο να... μια διευκρίνηση. Πρόεδρε, σ' ακούμε. Κλείστο, κλείστο, σας παρακαλώ. Κλείστο. Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι λίγο. Πρόεδρε, μπορώ για ένα λεπτό. Εγώ θέλω για ένα λεπτό. Δεν ακούμε. Πρόεδρε, δεν ακούγεσαι το μικρόφωνο, κάποιο πρόβλημα. Ακούγεται, έχει δώσει το λόγο για ένα λεπτό. Δήμαρχε, το κλείσες και εσύ, δεν ακούγεσαι. Πρόεδρε, αν δευτερολογήσουμε οι σύμβουλοι, θα δευτερολογήσουμε και εμείς, έτσι. Τώρα θα ακούγεται. Δευτερολογήσουμε οι σύμβουλοι. Έτσι, σωστή. Δεν ακούμε. Πρόεδρε, που έχεις δώσει το λόγο. Εγώ ακούγομαι, εγώ ακούγομαι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ακούγομαι. Ναι, εγώ, ναι, εγώ... Αν ακούγομαι, εγώ έχει δώσει πρόεδρο στον κύριο Μπούτσι, στον κύριο Ζεκάκο και μετά σε μένα. Ναι. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος. Ωραία. Μπορώ να μιλήσω, Δήμαρχε. Γιατί, συγγνώμη, γίνεται δεύτερος γύρος. Όχι, εγώ δεν έχω τοποθετηθεί. Κάτι εγώ θέλω να μιλήσω επειδή αναφέρθηκε στο όνομά μου, κύριε Σοφρόνης. Δεν θέλω κάτι άλλο να πω. Πες επί προσωπικού. Ωραία, επί προσωπικού ο κύριος Μπούτσης. Δεν έχουμε πει ένα θέμα, συζητάμε ακόμα. Κοιτάξτε, κρατήστε με. 30 δευτερόλεπτα, Δήμητρα, 30 δευτερόλεπτα.
παράκληση κάνω πραγματικά. Δηλαδή έχουμε 20 θέματα και είναι κρίμα να μην τα συζητήσουμε. Και να συζητηθούν στο λεπτό. Θα συζητηθούν, αλλά δεν θα έχουμε χρόνο να πούμε ούτε μια κουβέντα στα υπόλοιπα. Ακούγομαι τώρα. Ναι. Κύριε Μπούτση, σας ακούμε για ένα λεπτό μετά τον κύριο Βαγκάκο. Μα δεν έχω, όχι, μια διευκρίνηση. Μια διευκρίνηση. Επιπροσωπικού, ναι, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Σοφρόνης, ναι. Τον καθαρισμό των παραλίων από τότε που είμαι εγώ αντιδήμαρχος και επί του κύριου Σοφρόνη και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Φιλίππου τώρα, καθαρίζουν καθημερινώς τα παιδιά, οι δικοί μας υπάλληλοι, βασικά του Δήμου μας. Προφανώς, μάλλον θα εννοεί ο κύριος Σοφρόνης τα μηχανήματα που καθαρίζαν και κοσκινίζαν την άμμο, αν δεν κάνω λάθος. Βασίλη, και μηχανήματα και εργάτες έπαιρνε οι άνδικες τότε. Εντάξει, όσο ήμουν εγώ, ήταν τα παιδιά μόνο. Μπορεί να ήταν πιο πριν. Ο Βαγγέλης ο Ζεκάκος θα τα βρει τα στοιχεία. Σύμφωνοι. Λέω, όσο ήμουν εγώ, λέω αυτό. Λέω, όσο ήμουν εγώ, ήταν τα παιδιά του Δήμου. Τα δικά μας παιδιά. Μόνο για τα μηχανήματα. Έπαιρνε και εργάτες για τις παραλίες, Βασίλη. Άμα ανοίξει ο Βαγγέλης τα στοιχεία, θα τα δει. Κύριε Σοφρόνη, με διαγωνισμό. Σε μένα προσωπικά δεν είχε έρθει ποτέ κανένα. Για το καλοκαίρι μόνο. Σε μένα προσωπικά δεν είχε έρθει ποτέ κανένα από την άνθρωπο να βοηθήσει. Ωραία, κύριε Γαλάνη, έχετε. Δήμητρα, λίγο επιπροσωπικό. Κύριε Γαλάνη, γιατί έχετε το λόγο για μισό λεπτό. Ούτε μισό λεπτό, 30 δευτερόλεπτα. Γιατί άκουσα τον κύριο Σοφρόνη, είπε για την πολιτική προστασία. Κύριε Σοφρόνη, σας έχω ακούσει τόσο καιρό, δεν ξέρω τι παραμύθια σας έχουν πει. Αλλά έστω και αν μπορέσετε να μου φέρετε ένα δημότη του Δήμου Σαρωνικού μέχρι σήμερα την ώρα που μιλάω, τώρα αυτή τη στιγμή, που να έχει παράπονα από την πολιτική προστασία, εγώ θα σας βγάλω το καπέλο. Είναι ντροπή. Ντροπή και τελειώνω εδώ. Ντροπή, μην το συνεχίζετε. Δεν ξέρω αν το κάνετε σκεμμένα ή σας έχω φτώσει παραμύθια, αλλά είναι ντροπή. Είναι ντροπή για τα παιδιά που τρέφουν, για αυτούς που ήταν χθες το βράδυ στο τροχείο μέχρι τη μία. Δεν είναι το θέμα μας η πολιτική προστασία. Είναι ντροπή που τα παιδιά μου το καλοκαίρι και εγώ τους είπαμε όλοι μαζί. Τι είπατε, κύριε Σοφρόνη, Δεν είναι το θέμα μας η πολιτική προστασία. Θα πείτε στον κύριο Σοφρόνη. Ευχαριστώ. Δεν συνεχίζω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Ζεκάκος για μισό λεπτό για μία διευκρίνηση και μετά ο Δήμαρχος. Μισό λεπτό. Καταρχήν υπήρξα πολύ συγκρατημένος στις προβλέψεις μου και μάλιστα την κάθε πρόβλεψή μου τη συνέδεσα με το τι θα γίνει με την πανδημία. Το θυμάμαι πολύ καλά, το τόνισα 10 φορές τι θα γίνει. Και θέλω τώρα να 2 στοιχεία μόνο να πω. Ήρθαμε σε διαπραγματεύσεις και σε συμβασμούς με κάποιες καντίνες και δεν κάναμε διαγωνισμούς. Ξέρετε γιατί, κύριε Σοφρόνη, να σας πω, γιατί είχατε ανίσπρακτα του 18 και του 19 και δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε. Αν κάναμε μέτρα, θα χρειαζόμαστε και χρήματα για τα δικαστικά έξοδα και δεν επρόκειτο να πάρουμε μία. Και μέχρι να τους βγάλουμε να κάνουμε διαγωνισμό, θα είχαν περάσει 2 καλοκαίρια, όχι μόνο του 20. Βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο για να μαζέψουμε χρήματα που εσείς τα είχατε απεμπολίσει του 18 και του 19. Και κάτι άλλο να σας πω. Ποια εταιρεία μας παραδώσατε? Τα είχατε απεμπολίσει και μπορείς να πεις αν δεν ήταν... Κύριε Σοφρόνη, μην διακόπτετε. Αν μπορείς, δύο λεφτάκια. Ποια εταιρεία μας παραδώσατε? Όταν η εταιρεία, να με συγχωρείτε, όταν η εταιρεία... Κύριε Σοφρόνη, σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Ήταν 330.000 με αρνητική καθαρή θέση, υπήρχε εταιρεία. Ποιος τολμούσε να πάει να μπει μέσα στο συμβούλιο της? Οποιοδήποτε πρόεδρος ήταν, θα του δέσμευε η εφορία τα προσωπικά του στοιχεία. Τι λέτε, κύριε Σοφρόνη, τι συμβούλιο θα βάζατε? Ποιος τολμούσε να μπει μέσα? Δεν μου το πρότειναν εμένα, δεν το προτάθηκε πουθενά, παντού. Και σε εσάς το πρότεινε ο κύριος Φιλίππου. Ελάτε να μπείτε εσείς μέσα. Με 330. Ναι, σας πρότεινε, ελάτε να πάρετε την εταιρεία εσείς. Κύριε Σοφρόνη, σοβαρά μιλάτε? Με 330 χιλιάρικα, ακούστε με λίγο, σας άκουσα με βλάβια, με 330.000, καθαρή, αρνητική καθαρή θέση, δεν υπήρχε εταιρεία. Ρωτήστε τον αυτό που, όχι που πάει λογιστής, που περνάει απ' έξω από ένα λογιστικό γραφείο. Με 330.000 χαμένο το κεφάλαιο, αρνητική θέση, δεν υπάρχει εταιρεία, κύριε Σοφρόνη. Ποια εταιρεία παραδώσατε? Για να μην τρελαθώ, τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Δεν ήθελα να με φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά έλεος. Ρωτήστε ένα λογιστή. 330.000 αρνητική θέση. Υπάρχει εταιρεία?
για να μην τρελαθώ. Έχει διαλύσει, δεν υπάρχει. Χτυπιέσαι, μην μου λες να ρωτήσω λογιστή, σε παρακαλώ τώρα. Αλλά τι να πω. Μου λες να ρωτήσω λογιστή. Γιατί είσαι λογιστής. Όχι, οι συνάδελφοι οικονομολόγοι λέω είμαστε. Δεν ξέρω πώς είσαι, δεν ξέρω. Έχω βγάλει ένα πανεπιστήμιο. Εν πάση περιπτώσει, έχω κάνει ένα πανεπιστήμιο, έχω λειτουργήσει 30 χρόνια στην τράπεζα. Θέλω να θεωρώ τον εαυτό μου και δεν περηφανεύομαι ότι ξέρω οικονομικά. Δεν μπορεί να μου πει 30.000 αρνητική θέση ότι υπάρχει εταιρεία. Ποια εταιρεία? Ποιος τολμούσε να πάει να γίνει πρόεδρος στην εταιρεία? Αυτό είναι το ζήτημα. Ο Κολαξής λυσούσε να φύγει. Αμάν να φύγει το βάρος, γιατί φοβότανε. Γιατί ο τελευταίος πρόεδρος, κύριε Σοφρόνη, όποιος βρεθεί, παίρνει τα βάρη όλα τα προηγούμενα. Ποιος τρελός λοιπόν θα μπορούσε να πάει να γίνει? Αυτό είναι το θέμα. Καλά το λέω. Και 10 μήνες έχουν εγκέφαλο για αυτόν τον λόγο. Μπράβο. Κύριε Ζεκαράκο, ολοκληρώσατε. Εταιρεία δεν υπήρχε. Και να σου πω κάτι, κύριε Σοφρόνη. Το δεν μπορεί να πει και σε 7 μήνες να μου λες πάει σφαιράτα. Το κάνω επειδή την πονάω. Κύριε Σαφρόνη, αν έχετε την καλοσύνη να ολοκληρώσετε το ζεκάκι και να σα δώσω το λόγο. Την πονάω την εταιρεία, κύριε Σοφρόνη, την πονάω. Είμαι άμυστος αντιδήμαρχος, δεν παίρνω μία από πουθενά. Έβαζα μέχρι πρότινος και τις βενζίνες τις δικές μου. Απλώς την πονάω και το έχω βάλει στοίχημα να κρατηθεί η εταιρεία. Αλλά μην μου λες ότι υπήρχε εταιρεία. Δεν υπήρχε εταιρεία. Βαγγέλη, μπράβο σου, και εγώ το έχω κάνει. Έχω μείνει άμυστος και το ξέρεις. Μπράβο σου, ναι, το λέω. Μπράβο σου, υπήρχε εταιρεία. Μην μου λες ότι μου δώσατε εταιρεία. Βαγγέλη, σε 7 μήνες τι ήσουν ο Κόπερφι, δηλαδή και εταιρεία δεν είχε να εισπράξει πουθενά και εσύ βρήκες 300.000. Με 330.000. Δεν κάνουμε διάλογο, κύριε Ζεκάκο. Δείτε αυτό που θέλετε, κύριε Σοφρόνη. Ωραία η τακτική του να διακόπτετε τον κύριο Ζεκάκο και να κάνετε μια κουβέντα. Πολύ ωραία. Αλλά αφήστε το να πει αυτό που θέλει να τελειώσει. Χρωστούσε τα μαλλιά της κεφαλής της, κύριε Σοφρόνη. Χρωστούσε τα παγωτά του 15, κύριε Σοφρόνη. Πλήρωσα, μας είχαν βγάλει διαταγή πληρωμής για τα παγωτά. Δεν είχατε πληρώσει τα παγωτά του 15. Γιατί με βάζετε σε αυτή τη διαδικασία τώρα? Δεν το ήθελα, ειλικρινά. Στενοχωρούμε. Είχε πολύ ήλιο και είχαν λιώσει το ψυγείο, γι' αυτό, Βαγγελή. Τι πράγμα? Είχε πολύ ήλιο και είχαν λιώσει το ψυγείο. Για σπάνω, ρε Γιώργο, στενοχωρούμε, μα το Θεό. Δεν ήθελα να μαλώσουμε. Την πλάκα στην κάνω για να ηρεμήσεις, όχι για άλλο λόγο. Λοιπόν. Βγήκα τα ρούχα μου με αυτά. Ωραία, παρόλα αυτά. Την πλάκα στην κάνω για να ηρεμήσεις. Εντάξει, θα σου πω, Βαγγελή, έχω ακούσει τα εξαμάτωση. Εγώ ξεσθέλω να αναγνωρίσει την προσπάθεια. Θα σας παρακαλώ και τους δύο. Κύριε Σοφρόνη, με αγνοείτε συνεχώς. Με αγνοείτε όμως. Όχι, Πρόεδρε, έχουμε ένα διάλογο με το φίλο μου τον Βαγγέλη, συγγνώμη. Είναι χρόνο να ολοκληρώσω, κύριε Ζεκάκο. Επειδή ξέρω ότι είσαι σωστός πολλές φορές, όφιλες να μου πεις μπράβο, Βαγγέλη. Στόπα, ρε Βαγγέλη. Αυτό περίμενε. Δεν σου είπα μπράβο. Δεν είπα καθαριστές. Κύριε Ζεκάκο, θέλετε να συνεχίσετε, έχετε κάτι άλλο να πείτε? Κύριε Σοφρόνη, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Όχι, κυρία Πρόεδρε, έχω τελειώσει. Ωραία, Δήμαρχε, έχεις